Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Βυργινία Δικαιούλια και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ώρα, όπως και καθημερινά και σήμερα άλλη μια μέρα μόνη μου. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε να σας κρατάμε έτσι περισσότερη συντροφιά, μπείτε στα social media, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στο διαδίκτυο. Κάντε ένα follow, ένα subscribe. Μπείτε και στο Mad TV Greece στο YouTube για να μην χάνετε επεισόδιο από όλες τις εκπομπές. Και φυσικά στο mad.gr για να μαθαίνετε όλα τα σουσουδάκια. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, αφού πριν από λίγο καιρό έγιναν τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Και αν δεν ήσασταν εκεί για να τα ζήσετε, πέραν από το YouTube μπορείτε να βρείτε διάφορα στιγμιότυπα και μόνο. Μπορείτε να τα δείτε από πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από το Mega στις 7 Ιουλίου. Εντάξει, βραβεύσεις, super hosts, super καλλιτέχνες, έγιναν τα πάντα εκεί πέρα και τώρα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε ακόμα και αν δεν ήσασταν εκεί πέρα, ξαναλέω, στο Mega 7 Ιουλίου. 10 η ώρα, δεν είπα την ώρα, πολύ σημαντική σημείωση, 10 η ώρα, σημειώστε το, βάλτε ξυπνητήρι για να μην το χάσετε. 10 η ώρα, 7 Ιουλίου λοιπόν. Πάμε τώρα στα δικά μας, αφού έχουμε ήξερες ότι Sports Edition. Και ήξερες ότι ο Κριστιάν Ρομπέρτο Λόπες Ροντρίγκες είναι ο άνθρωπος που έτρεξε τα πιο γρήγορα 100 μέτρα στον κόσμο με δεμένα μάτια στα τυφλά. Όταν λέμε γρήγορα, το εννοούμε κιόλας, γιατί έκανε το απίστευτο ρεκόρ μέσα σε 12,45 δευτερόλεπτα. Καλά, εντάξει, εγώ αν έτρεχα με δεμένα μάτια, μάλλον αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ μαζί σας να παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Επειδή όμως είμαι, θα πάω να πάρω μία ανάσα σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο. Και πάλι μαζί σας και προτού πάω στην αγαπημένη σας ενότητα Do It Like a Star, θα πάω σε κάτι άλλο, γιατί οι Pink Martini έρχονται τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οι Pink Martini, featuring φυσικά China Forbes, μας καλούν σε ένα ξέφρενο καλοκαιρινό πάρτι στα Rock Wave Nights. Latin παραδοσιακή pop, jazz μελωδίες, ένα απολαυστικό μουσικό κοκτέιλ στην καρδιά του αθηναϊκού καλοκαιριού. Εντάξει, το πολυμελές σχήμα με τη μοναδική China Forbes στα φωνητικά επιστρέφει στο κορυφαίο venue της πόλης για να μας ξυπνήσει αναμνήσεις του εκρηκτικού live του 2008, παρακαλώ. Και να επιβεβαιώσει, γιατί εξακολουθεί να είναι ένα από τα best-selling σχήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο rockwavefestival.gr. Χορηγή επικοινωνίας, MAD και MAD Radio 106,2. Εντάξει, εγώ σας το λέω, δεν το χάνω. Αυτό είναι σούπερ ευκαιρία. Μην το χάσετε κι εσείς, μπείτε να κλείσετε εισιτήριο τώρα. Και πάμε στην αγαπημένη σας ενότητα, Do It Like a Star, αφού σήμερα έχουμε την Εύα Μέντες. Πάμε να δούμε τα wellness tips που μας δίνει η Εύα Μέντες, προκειμένου να δούμε πώς καταφέρνει να διατηρεί αυτή τη συγκλονιστική σιλουέτα που έχει. Η Εύα λοιπόν κάνει 35 έως 45 λεπτά αερόβιας άσκησης στο διάδρομο, αλλά και jogging και sprint. Πηγαίνει στο γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα, αλλά όταν έρχεται ένα σημαντικό γεγονός, πηγαίνει 5 φορές την εβδομάδα, έτσι για να τονώσει λίγο τους μύρες της και να δείχνει πιο έτοιμη και να είναι κιόλας και πιο έτοιμη από ποτέ. Δεν προτιμάει τις ασκήσεις με πολλά βάρη. Ακόμη και τις μέρες που δεν γυμνάζεται, πηγαίνει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες με τα παιδάκια της. Πίνει άφθονο νερό, το λέμε και το ξαναλέμε, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πολύ ενυδάτωση και επιτρέπει στον εαυτό της ένα cheat day την εβδομάδα, γιατί και αυτή, όπως και όλοι μας, ακούει το σώμα της. Και έτσι, συμβουλεύω να κάνετε κι εσείς. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break, γιατί περιμένουμε και θα μπει σε πολύ πολύ λίγο εδώ και καλεσμένη. Είμαι και πάλι μαζί σας και δεν είμαι μόνη, γιατί ήμουν μόνη τόση ώρα, αλλά δεν είμαι πλέον μόνη, γιατί εδώ στο πλευρό μου έρχεται η πρώην
πρώτα αθλήτρια κοπηλασίας, Σοφία Σουμανάκη. Έτσι, με αυτή την ενέργεια θέλω να μπαίνουν οι καλεσμένοι μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ, καλά. Πώς είσαι? Μια χαρά, είναι έτσι μια δύσκολη περίοδος τώρα. Είναι λίγο απαιτητική η καθημερινότητα, λόγω του ότι εργάζομαι από το πρωί και το βράδυ. Αλλά εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά... Δεν θα σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εάν σε παρηγορεί, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο στην κοπηλασία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς επέλεξες αυτό το άθλημα, πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου? Αρχικά έκανα κολύμβηση για την ακρίβεια. Θα απογοητεύσω εδώ όσους περιμένουν να ακούσουν μπάσκετ ή βόλεϊ. Δεν. Η σωστή απάντηση είναι κολύμβηση και μετά κοπηλασία. Απογοητεύτηκα να ξέρεις με τέτοιο ύψος, αλλά δεν πειράζει γιατί έχεις πολλές διακρίσεις. Ναι, όχι. Ευτυχώς. Δηλαδή μετά την κολύμβηση, γύρω στα 14-15 μου αναζητούσα έτσι νέες περιπέτειες. Οπότε και long time ago, τέλος πάντων, δύο κοπηλάτες μου πρότειναν να δοκιμάσω κοπηλασία. Κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών και δεν μου ήταν πολύ οικείο σαν άθλημα για την ακρίβεια, αλλά έτυχε να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου εκείνη την περίοδο, οπότε και πήρα μια γεύση περί τίνος πρόκειται. Και εντάξει, από την πρώτη δοκιμή ενθουσιάστηκα, εννοείται χωρίς δεύτερη σκέψη, λέω αύριο ξεκινάω κοπηλασία και εντάξει, κάπως έτσι ξεκίνησε. Μετά, εντάξει, η μία επιτυχία ακολουθούσε μετά την άλλη και... Έμεινε. Άρα, εάν έπρεπε να σε ρωτήσω ποιο είναι το καθοριστικό σημείο που αποφάσισες ότι θα ασχοληθείς σε επίπεδο πρωταθλητισμού με αυτό το άθλημα, θα μου έλεγες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, και τι ήταν αυτό το ένα στοιχείο που σε γοήτευσε και σε κράτησε, η διακρίση? Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη επαφή που είχαμε το άθλημα, είχα φουλ ενθουσιασμό να βελτιώνω τις επιδόσεις μου και αντίστοιχα συναισθήματα έβλεπα και από τους προπονητές μου στον Όμιλο Αιγυπτιοτών όπου ανήκω και δεν είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ αν θα ήταν ένα άθλημα που θα ήταν χόμπι ή θα το ακολουθούσα αγωνιστικά, διότι η πρόσκληση από την εθνική ομάδα ήρθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δηλαδή σκεφτείτε πριν καν, ας πούμε... Προλάβεις να το επεξεργαστείς. Πριν καν τρέξει σε πανελλήνιο, ας πούμε, επίπεδο, είχα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα σε διεθνή ρεγκάτα. Οπότε ήταν όλα πολύ γρήγορα και δεν προλάβαινα βασικά να το συνειδητοποιήσω κυρίως αυτό. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Λέει, νομίζω, πολλά για σένα και ως αθλήτρια. Θέλω λίγο να συζητήσουμε το πικ, ας πούμε, της αθλητικής σου καριέρας, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πώς ένιωσες, πώς νιώθεις τώρα που το βλέπεις και ανατρέχεις πίσω σε αυτό? Εντάξει, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μοναδική και μαγική εμπειρία, εννοείται, για κάθε, κυρίως νέους αθλητές, γιατί δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Για μένα αρχικά αυτό που μου έχει μείνει έτσι σαν στιγμή είναι η ζωή στο Ολυμπιακό χωριό, που είναι κάτι ξεχωριστό από οποιοδήποτε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό. Το γεγονός ότι, ας πούμε, μπορεί δίπλα σου να τρώει ο Μάικλ Φέλπς, ταυτόχρονα να μπαίνει ο Γιουσέιν Μπολτ και να βγαίνει μέχρι και ο μάγειρας, ας πούμε, να πάρει αυτόγραφο. Στο παγκάκι δίπλα σου να κάθεται, ας πούμε, ο Τζόκοβιτς και η Σερένα Γουίλιαμς να σου ζητάει κονκάρτα από τη χώρα σου. Για μένα ήταν κάτι σουρεάλ. Πολύ... πού ζω, πού έχω έρθει. Κυρίως αυτό είναι, να βλέπεις αθλητές πρότυπα, ας πούμε, που λες θα καταφέρω ποτέ να τους φτάσω, να ζεις μαζί τους, είναι κάτι μοναδικό. Μετά από άποψη αγώνων, είχαμε και καλές και δύσκολες στιγμές. Στοχεύαμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό, στοχεύαμε για το χρυσό, αλλά εντάξει, καταλήξαμε στην τέταρτη θέση, όχι και άσχημα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που μου περιγράφεις αφενός, εντάξει, είναι τεράστιο, αφετέρου είναι σαν να είναι κινηματογραφικά πλασμένο, δηλαδή, εντάξει. Καλά, εννοείται στον αθλητισμό δύσκολες και όμορφες στιγμές, είμαι σίγουρη ότι οι δύσκολες στιγμές είναι πάντα παραπάνω. Η μεγαλύτερη πρόκληση, μιας και λέμε για δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισες, ποια ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Ήταν βασικά να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, η προετοιμασία για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός για οποιοδήποτε αθλητή είναι ξεχωριστή και μοναδική. Για μένα ενώ όλα ήταν έτσι πολύ θετικά, πολλές επιτυχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντάξει, το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευνοϊκό. Και εντάξει, ενώ ένιωθα ότι έμπαινα σε πολύ βαθιά σκοτάδια, το θετικό που έχω να θυμάμαι είναι ότι είχα πολύ μεγάλη στήριξη από τους γύρω μου, κυρίως από την οικογένεια. Εντάξει, ένα 38 παράδειγμα ήταν ο μπαμπάς μου βασικά, που επί μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που δεν ήξερα καν πώς θα ολοκληρώσω την προετοιμασία ή την κάθε προπόνηση, ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο κοντά τέλος πάντων εκεί που κάναμε την προετοιμασία μας και πήγαμε σε μια ταβέρνα και τρώγαμε ένα γεύμα, ένα μεσημεριανό. Κάτι τόσο απλό, αλλά μου δημιουργούσε τέτοια μεγάλη ασφάλεια και ανακούφιση και αποφόρτιση από την ένταση της προπόνησης που μου έδινε τόση δύναμη να συνεχίσω μέχρι και τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, προανέφερες ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρεις να καταφέρεις πράγματα που άλλοι αθλητές ίσως παλεύουν χρόνια προκειμένου να φτάσουν εκεί. Ποιο είναι το μυστικό σου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικό, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, πιστεύω για μένα ήταν η απόλυτη αφοσίωση στο άθλημα. Σίγουρα πρέπει να έχει παίξει ρόλο και η σωματοδομή, εντάξει, δεν βλέπεις συχνά 90 κορίτσια. Αλλά πιστεύω κυρίως η δίψα και η ψυχολογία στο να βελτιωθώ εγώ προσωπικά. Δηλαδή δεν ήταν τόσο το ανταγωνιστικό κομμάτι, ήταν πιο πολύ να πετύχω τους δικούς μου στόχους. Και πάμε τώρα σε ένα κεφάλαιο το οποίο για μένα είναι πολύ πρόσφατο να ξέρεις, πολύ δύσκολο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Το κομμάτι του παίρνεις την απόφαση να κλείσεις την καριέρα σου και να αφήσεις πίσω τον πρωτοαθλητισμό. Πώς ήρθε αυτή η απόφαση, πώς ένιωθες, αν τώρα το μετανιώνεις? Εγώ πιστεύω ότι πήρα την πιο σωστή απόφαση, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν ένα προϊόν όριμης σκέψης και συνειδητής επιλογής. Μετά την κατάκτησή μου όλων των στόχων, τέλος πάντων, που είχα σε Ελλάδα και εξωτερικό, πιστεύω αν συνέχισα τον πρωταθλητισμό, η πορεία μου θα ήταν προδιαγραμμένη, θα πήγαινα όσο άντυχε το σώμα μου, ενώ σε αντίθεση με τώρα, ουδής γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο, ναι, τέλος πάντων, στο μέλλον. Έπαιξε ρόλο το ότι ενδεχομένως η κοπηλασία να μην είναι τόσο διαδεδομένη εδώ πέρα στην Ελλάδα σαν άθλημα όσο στο εξωτερικό? Σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από τη στιγμή που σε ρωτάνε τι άθλημα κάνεις και τους λες κοπηλασία και καταλαβαίνουν ποδηλασία ή κανό ή καγιάκ, εντάξει, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και κυρίως από άποψη, δηλαδή είναι ένα εραστεχνικό άθλημα, οπότε από επαγγελματική αποκατάσταση είναι δύσκολο να βρεις μέσα το άθλημα. Όπως τα περισσότερα αθλήματα, θα προσθέσω εγώ στην, ναι, Ελλάδα, πέραν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εννοείται στους άντρες. Και στην Ελλάδα είναι και αρκετά δύσκολο να συνδυάσεις και κάτι άλλο μαζί με την κοπηλασία, λόγω του ότι εντάξει, έχει μια ιδιομορφία σαν άθλημα, δηλαδή είναι και ομαδικό και ατομικό. Οπότε ξέχασα τι με ρώτησες τώρα, να φανταστείς. Κοίτα να δεις, ξέχασα και εγώ και σε ρώτησα για το ότι αν έπαιξε ρόλο το ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο η κοπηλασία στην απόφασή σου. Όχι, η αλήθεια είναι ότι το απάντησες, το έχεις απαντήσει και νομίζω ότι το έχεις καλύψει πλήρως, γιατί όχι μόνο εσύ, πάρα πολλοί αθλητές που δεν ασχολούνται, ξαναλέω, είτε με ποδόσφαιρο είτε με μπάσκετ σε πολύ υψηλό επίπεδο και στους άντρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, οπότε είναι απόλυτα λογικό. Από εδώ και στο εξής, ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι και πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον? Προσωπικά τώρα, τέλος πάντων, εργάζομαι σε πλήρη απασχόληση στη Swatch Group ως Customer Care Coordinator σε ελβετικά ρολόγια. Και ταυτόχρονα είμαι ψυχολόγος. Τώρα αυτή την περίοδο είμαι στο κέντρο Άνοιας και Αλσχάιμερ. Καμία σχέση με τον αθλητισμό. Αλλά ταυτόχρονα έχει πράγματα μέσα που συνδυάζει την δημιουργικότητα και την δραστηριοποίηση που έχεις ως αθλητής. Προσωπικά δεν έχω... Γενικά είμαι σαν άνθρωπος που πάει με τη ροή, όπως τα φέρνει
η ζωή. Και έχω την ιδέα του ότι η ζωή είναι τόσο πολύχρωμη και πολύπλευρη που είναι κρίμα να επιλέγεις ένα ίδιο μονότονο δρόμο να πάω. Δηλαδή είμαι σε μια συνεχή αναζήτηση νέων εμπειριών. Φανταστικά. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι καλώς ή κακώς αυτό που ήσουν σαν αθλητής μένει και σε ό,τι κάνεις στο μέλλον. Δεν κλείνουμε, δεν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε με challenge. Τέλεια. Είμαστε και πάλι μαζί σας, εδώ πέρα με τη Σοφία Σουμανάκη και όπως είπα πριν πάμε σε break, τώρα έχουμε challenge και συγκεκριμένα challenge o'clock. Συμπλήρωσε τη φράση λοιπόν. Είσαι έτοιμη να συμπληρώσεις τις φράσεις που θα ξεκινάω εγώ? Τα σαρτά μου θα τα κόψετε ή... Μην ανησυχείς, αυτά είναι τα καλύτερα, τα κάνω συνέχεια. Έτοιμη? Ναι. Λοιπόν, ο δυσκολότερος αγώνας μου που να θυμάμαι ήταν... Οι Ολυμπιακοί αγώνες. Η καλύτερη μου ανάμνηση από τον αθλητισμό είναι... Το παγκόσμιο ρεκόρ στη Βοστόνη. Το πιο αστείο ή άβολο περιστατικό που μου έχει συμβεί ενώ γυμναζόμουν είναι... Δεν μου έρχεται κάτι. Να αναποδογυρίσει βάρκα και να πέσω. Αυτό ακούγεται αρκετά άβολο παρόλα αυτά. Ένας αθλητής που θαυμάζω για την αθλητική του πορεία είναι... Ο Βασίλης Πολύμερος. Το πιο δύσκολο πράγμα στην κοπηλασία, συγγνώμη, είναι... Να συνδυάσεις την προσωπική ζωή με τον αθλητισμό. Πάρα πολύ σωστό και γενικά και όλες τις υποχρεώσεις, γιατί όπως είπαμε, δυστυχώς τα περισσότερα αθλήματα δεν μπορούν να σε καλύψουν επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι η Σοφία εδώ πέρα, θα υπενθυμίσω σε εσάς, έχει περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και Σοφία μου, τι έρχεται? Το Παρίσι. Το Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε εμείς θα χαιρετήσουμε, θα κλείσουμε για σήμερα, γιατί έχει έρθει αυτή η στιγμή. Αυτό ήταν το Fit Me Up για σήμερα, αυτή ήταν και η Σοφία Σουμανάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή, φιλάκια πολλά κτλ. Αλλά όχι μόνο, καθώς θα τα πούμε στο Παρίσι και μέχρι τότε... Ατούτα λέω!